σήμερα, φιλαράκια, θα πάμε μια βόλτα παραλιακή. Παραλιακή Αθηνών Ισουνίου. Θα περάσουμε το Λαγονίσι και πριν τη Σαρονίδα θα πάμε για καφέ σε ένα ωραίο μαγαζί, στο οποίο μαγαζί λένε μαζεύονται πολλοί μηχανόβοι. Προτιμούμε περισσότερο τις απογευματινές βόλτες πλέον, γιατί είναι τώρα καλοκαιράκι και παιδιά το πρωί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Πρέπει δηλαδή να βρεθούμε, να φύγουμε πολύ νωρίς, να είμαστε στον προορισμό μας πριν τις 12 και μετά να κάτσουμε, να πιούμε καφέ, να φάμε και όταν εσουρουπώσει να φύγουμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε και τον επόμενο της παρέας. Το Μπιλάρα. Πρώτη βόλτα με τα μπούσα. Ζούγκι μόνο σήμερα, μάγκες, τίποτα άλλο. 2K8 και 2 μπούσα. Είμαστε παραλιακοί. Θα το μαλώσω τον Μπίλι, θα το μαλώσω τον Μπίλι. Ζεσθενότανε, δεν μου βάλε μπουφάν, έβγαλε τα μπράτσα όξο. Έχει κίνηση, βλέπω. Θα βράσουμε σήμερα. Βράσουμε, ξεβράσουμε, φοράμε γάντια, μπουφάν, κράνος. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Το γεράκι, το οποίο ονομάζεται Χαγιαμπούσα, μπορεί σε εφόρμηση τα 300 χιλιόμετρα να πιάσει. Αυτό το γεράκι είναι απίστευτα γρήγορο και τρομακτικό. Ό,τι θηλαστικό κινείται από κάτω το καθαρίζει. Είτε περπατάει, είτε κολυμπάει, είτε σέρνεται, είτε ύπταται. Αυτό είναι το Χαγιαμπούσα και οι μηχανικοί της Suzuki αποφάσισαν να δώσουν αυτό το όνομα σε αυτές τις μοτοσυκλέτες, στην αυαρχίδα μοτοσυκλετών που κατασκευάζει η Suzuki, γιατί θέλανε να φτιάξουν μια μοτοσυκλέτα που να μην υπάρχει άλλη δίπλα, να τα κατασπαράζει όλα. Και ναι, το 1999 όταν φτιάξανε την πρώτη Gen 1 Suzuki Χαγιαμπούσα, αυτό ήταν και πραγματικότητα. Ήταν πριν μπουν τότε οι περιορισμοί των 300 χιλιόμετρων, ήταν η πρώτη υπερμοτοσυκλέτα που έβγαζε 312 χιλιόμετρα. Είχε κοντέρ πάνω από 300 και κατέβαζε 312 χιλιόμετρα. Πολλοί είχαν δει και παραπάνω. Το 2008, τέλος του 2007, η καλή συνταγή έπρεπε να συνεχίσει. Αποφασίσανε να φτιάξουν την Gen 2 Hayabusa, όπου μεγαλώσανε την υποδύναμη, μεγαλώσανε και τον κυβισμό της, δηλαδή από 1300 κυβικά την κάνα 1340. Ήρεμα, ήρεμα. Παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι τόσο μη δύναμη που έχει Χαγιαμπούσα, είναι τόσο μη και βίαιη που δεν τερματίζει, δεν τελειώνει. Το Χαγιαμπούσα, ρε παιδιά, είναι ατελείωτο, είναι τρομακτικό. Δηλαδή μου λέγανε δεν θα βλέπεις εύκολα κόφτες στη Χαγιαμπούσα και έλεγα έλα ρε σιγά, δεν γίνεται, το συνηθίσεις. Ρε παιδιά, θέλεις δρόμο τρελό για να βαράς κόφτες, θέλεις να έχεις πίστα, αεροδρόμιο, δεν ξέρω, για να μπορεί να ανοίξει η μηχανή, να την ευχαριστήσεις μέχρι κόφτη. Άλλο ένα επίτευγμα φοβερό των μηχανικών και των σχεδιαστών της Hayabusa, το συντελεστής αεροδυναμικότητας. Δηλαδή μπορεί η μοτοσυκλέτα να κινείται σε απίστευτες ταχύτητες με πολύ χαμηλή αντίσταση. Η αεροδυναμικότητά της είναι φανταστική. Γι' αυτό και αυτό το σχήμα που έχει. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει τίποτα όταν φυσάει και κινείσαι με 2-2.50 στην Εθνική Οδό, για παράδειγμα. Στη σειρά μετά αλλαγών που υπήρξαν, εκτός από τα εξωτερικά πλαστικά Gen 2, Gen 1 και του κινητήρα, στο κινητήρα γίνανε πάρα πολλές αλλαγές. Πήγανε 3 ελαττήρια στο έμβολο, μπήκανε βαλβίδες τιτανίου, όπως είπαμε ανέβηκε από 1298 στα 1340 κυβικά ο κινητήρας. Μπήκε όμως και αυτό εδώ το πολύ ωραίο κουμπάκι, αυτό εδώ, το mode, όπου με αυτό το κουμπάκι μπορείς να αλλάζεις χαρτογραφήσεις
στην ουσία να αλλάζει την υποδύναμη της μηχανής, μπορεί στο τέρας να το ημερέψεις. Άρα την έχουμε στο α, βάζοντάς τη στο σε για παράδειγμα, κατεβαίνει στα 121 άλογα τροχό. Προσωπικά την έχω δοκιμάσει, είναι σαν να οδηγάς 600 κυβικά μηχανάκι ξαφνικά. Απλώνουν οι ταχύτητες πάρα πολύ, ατελείωτα. Είναι αργό, θα το έλεγα αργό, στο σε. Αλλά είναι ένα προγραμματάκι το οποίο, αν σε πιάσει η βροχή ή θέλεις να κινηθείς οικονομικά και δεν θες να τρέξεις και να ανοίξεις, είναι, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Μετά είναι το πρόγραμμα το B, όπου στο B γίνεται 165 άλογα. Στο B να πούμε ότι αν έρθει το γκάζι πάνω από τη μέση, αυτόματα φεύγει από το B και μπαίνει στο Α και ανεβαίνει όλη τη υποδύναμη. Και στο Α που είναι 197 μοτέρ, από ό,τι λένε τα χαρτιά του κατασκευαστή. Επίσης διάβαζα ένα άλλο πολύ καλό, λέει άμα την έχεις στο σε, γιατί μπορείς να αλλάξεις τη χαρτογράφηση, μπορείς να την αλλάξεις και εν κινήσει. Δηλαδή όπως κινείσαι μπορείς να αλλάξεις τα προγράμματα. Εάν είσαι στο σε και έχεις ανοιχτό γκάζι αρκετά, να με μεγάλη προσοχή οι αλλαγές, γιατί αν μπεις απότομα στο Α, η μηχανή γίνεται ρουκέτα και είναι επικίνδυνη. Δεν το έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Να την πηγαίνω ζόρικα στο ΣΕ και να την ρίξω στο Α να δω τι θα κάνει, και ούτε θέλω να το δοκιμάσω. Το μεταξύ τα GSX-άρια με έχουν βάλει εμένα μπροστά όλοι και όλοι είναι πίσω μου, έτσι. Γιοργάρας λοιπόν με το K8, το μαύρο, τον οποίο τον έχω βγάλει Black Rider, γιατί πάντοτε είναι με τα μαύρα. Εδώ οι ομορφιές μας της παραλιακής. Παραλιακή, παιδιά, ενδείκνυται για πολλές βόλτες, είτε είναι με μηχανή, είτε να περπατήσεις με τα πόδια, είτε με ποδήλατο. Με αυτοκίνητο δεν θα το έλεγα, γιατί έχει πάρα πολλές φορές μποτιγιάρισματα και κίνηση και είναι σκέτη φρίκη. Το αποφεύγω προσωπικά. Αλλά το έχω κάνει, ας πούμε, με ποδήλατο, είναι απίστευτη διαδρομή. Καλά, με μοτοσυκλέτα δεν το συζητάμε, αλλά ακόμα και να περπατήσεις είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι απίστευτα. Εδώ ξεκινήσανε τα μπάνια. Έτσι που λέτε για το γεράκι. Το δυνατό γεράκι. Το οποίο ύπταται εκεί ψηλά στα βουνά της Ιαπωνίας και με το που εντοπίσει το στόχο κάτω, φτάνοντας στα 300 χιλιόμετρα και με απίστευτη επιτάχυνση, πάει και γραπώνει το θύραμά του. Θεωρώ, παιδιά, ότι το κόσμο σε αυτή τη μηχανή είναι, όπως είπα, ο κινητήρας της, όπου είναι απίστευτος ο κινητήρας της, είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι όντως ένας κινητήρας για μια υπερμοτοσυκλέτα. Άλλο ένα πολύ σημαντικό που έχει αυτή η μηχανή είναι ο χαμηλός συντελεστής αεροδυναμικότητας, όπου μπορεί να κινηθεί με πολύ ψηλές ταχύτητες απίστευτα, χωρίς να επηρεάζεται από τον αέρα, από οτιδήποτε. Οπότε για μένα μοτέρ και σχήμα κλέβει την παράσταση. Super Touring θα έλεγα κατηγορία, Hyper Sport Super Touring, γιατί δεν είναι SS στην ουσία, πλησιάζει αυτή την κατηγορία, αλλά δεν είναι, είναι τουριστικό το μηχανάκι, θα έλεγα. Είναι πολύ ξεκούραστο, παιδιά, πάρα πολύ ξεκούραστο, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι λέω ευτυχώς δεν πήρα το GSX-R, γιατί τελικά το Hayabusa, ναι, είναι αυτό που ήθελα, ήθελα κάτι τέτοιο, να είμαι άνετος. Δηλαδή μπορείς πολύ άνετα να ταξιδέψεις και να κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα ξεκούραστα με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Τόσο όσο δεν μπορεί να σε ξεκουράσει και να σε εξυπηρετήσει ένα super sport. Ήθελα έτσι να κάνω μια ψηλοπαρουσίαση του Hayabusa. Δεν έχω κάνει παρουσίαση, έχω πει στα πεταχτά ό,τι έχω πει για αυτή τη μηχανή. Βέβαια αυτή η μηχανή είναι ένας θρύλος, είναι πολλά επεισόδια το Hayabusa, το γεράκι. Φρενάκια το Hayabusa. Θέλει φρένα η μηχανή δηλαδή. Η βελτίωση που κάνανε από το 2013 βάλανε Brembo, Monoblock, δαγκάνες και ABS. Δεν ξέρω για το ABS, αλλά για τις Monoblock δαγκάνες ήταν ό,τι καλύτερο έχουν κάνει. Η αλήθεια είναι ότι η μηχανή, αν πιάσει πολλά χιλιόμετρα, δεν φρενάρει. Το πρώτο που θα
έφτιαχνα είναι τα φρένα της, ας πούμε. Τώρα κατά τα άλλα κάτι άλλο δεν νομίζω. Τώρα που πάντα κάνουν τουρμπάτα, κομπρεσερά, τα μακραίνουν, τα κοντένουν, δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας, δεν μπλέκω εγώ με τέτοια πράγματα. Έξα μισούλες ήθελα να έχει, έχει. Από εκεί και πέρα είμαστε κομπλέ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο νομίζω το εργαλείο. Ωραίο απόγευμα, κυριακάτικο, μάγκες μου, πολύ ωραίο απόγευμα, πάρτε θαλασσίτσα. Εθνική οδός Αθηνών Σουνίου, Αιαμπούσα Μπύλης, χωρίς μπουφάν ο Μπυλάκης, χωρίς μπουφάν, κακός Μπυλάκη. Είναι μια ώρα δύσκολη με τη ζελατίνα, λες να βάλω την διάφανη ή να βάλω την ηλίου, τον καθρέπτη. Σου βγαίνει ο ήλιος φάτσα, δεν βλέπεις τίποτα, μετά θα νυχτώσει. Τέλος πάντων. Εδώ όλα τα λάνια. Είναι δρόμος μηχανόβιων, έτσι. Να και ο Ορέστης. Ο Ορέστης με το κάπα το λευκό. Πλανάρες με τα εργαλεία, όλα τα παιδιά. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Έχουν παίξει κάτι νέες ρυθμίσεις για τον ήχο. Να δούμε με αυτόν τον ήχο τι θα κάνουμε. Δεν ακούγονται, μου λέτε, εξατμίσεις. Πρέπει να πάρω εξωτερικό μικρόφωνο. Χρόνο δεν έχω να ασχοληθώ. Κάνω ό,τι μπορώ με αυτό το μικρόφωνο, παιδιά. Κάνω και κάτι πατέντες εκεί με το κινητό που δεν μου βγαίνουνε. Πω ρε παιδιά. Πάνω από τους μισούς δεν φοράνε κράνος. Τι γίνεται ρε εσείς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε, έτσι. Δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Θανατηφόρα το ένα το άλλο. Λέμε. Και παιδιά ειλικρινά πάνω από τους μισούς δεν φοράνε κράνος στη βόλτα αυτή. Τι να πω ρε μάγκες. Αυτά που λέει τα λάνια μου για το γεράκι μας εδώ. Το γεράκι, να ξέρετε, είναι και πεινασμένο, έτσι, τρώει πολύ. Ναι ρε μάγκες, για να κατέβει από εκεί ψηλά μέχρι κάτω με την τρακοσάρα, το κόβει πείνα. Μέση κατανάλωση 8 λίτρα τα 100. Μπορεί να δεις και 8, μπορείς και 18. Εξαρτάται πως το έχεις εδώ, αυτό εδώ το χέρι. Στο ΣΕ, ειλικρινά, δεν ξέρω, αλλά έκανε πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση το ΣΕ μια φορά που την έβαλα και πήγαινα χαλαρά, 140-150. Παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να πιάσει και τα 5 λίτρα τα 100 εκεί πέρα το μηχανάκι. Αν όχι 5, τα 6. Αλλά, κακά τα ψέματα, όταν αγοράζεις χαγιαμπούσα, δεν το αγοράζεις για να μην καίει. Δεν το αγοράζει για κάθε μέρα, είναι μια ιδιαίτερη υπερμοτοσυκλέτα. Είναι αυτός ο χαρακτήρας της, να σε ταξιδέψει σε πολύ ωραία μεγάλα ταξίδια κούραστα, σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, με ένα απίστευτο πλαίσιο, με μια φοβερή αεροδυναμική, με ένα πολύ ωραίο καντράν, και πολλοί το λένε το καντράν της παλαιωμένο, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το μωράκι εδώ είναι, τι να λέμε ρε παιδιά, είναι super car, σαν να έχω πάρει ένα super car, αφού λέω ανοίγω τον καράζ και έχω ένα Mi 5 BMW μέσα, δεν ξέρω τι έχω, έχω ένα super car. Φτάσαμε στον προορισμό μας.
Πάμε να γυρίσουμε, να πάμε να πιούμε την καφεδάρα μας. Εδώ είναι η Σαρονίδα, η όμορφη Σαρονίδα. Ευχαριστώ πολύ όλα τα φιλαράκια για όλα τα σχόλια. Εγγραφή στο κανάλι, ένα like άμα θέλετε, ένα σχολιάκι απαραίτητο. Και θα τα πούμε πάλι, αλάνια μου. So fuck these critics and labels. Καλό απόγευμα. Yeah, they're hearing crickets in stables, cause all they had was winning. Fuck all these quickies and gimmies, cause they were out of city. I'm trying to make it so biggie, cause I was all